Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και τουλάχιστον ένα τραυματία σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Οδηγός ταξί σταμάτησε στη λωρίδα έκτακτης κυκλοφορίας όταν το αμάξι του έπιασε φωτιά. Ένα όχημα που ακολουθούσε έκοψε ταχύτητα με αποτέλεσμα ένα τρίτο αυτοκίνητο να πέσει πάνω του και να χάσουν τη ζωή τους οι δύο οδηγοί. Άνδρες της πυροσβεστικής καταβάλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για να σβήσουν τη φωτιά από ταξί που έχει σταματήσει στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Έχει άτομο μέσα! Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε σε ένα από τα ελαστικά του ταξί και γρήγορα όλο το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός έκανε δεξιά στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου και πρόλαβε να κατέβει μαζί με τους τρεις επιβάτες. Ο οδηγός σε όχημα που ακολουθούσε έκοψε ταχύτητα για να δει τι συμβαίνει. Όμως ο οδηγός τρίτου αυτοκινήτου που ακολουθούσε δεν πρόλαβε να φρενάρει εγκαίρως με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο δεύτερο όχημα. Ο γνωστός επιχειρηματίας της Πάτρας και πατέρας τριών παιδιών ανασύρθηκε νεκρός μαζί με τον οδηγό του δεύτερου αυτοκινήτου, ενώ μια γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Το ένα είχε πυρκαγιά, τα άλλα δύο είχαν σύγκρουση μεταξύ τους. Έγινε απεμπλοκισμός των ατόμων που τους παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Μόλις τώρα ένας άνθρωπος παρασύρθηκε. Ο οδηγός που παρέσυρε με το όχημά του μία 49χρονη την ώρα ζωντανή σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη στο Καλημέρα Ελλάδα την περασμένη Δευτέρα, εμφανίστηκε τελικά οικειοθελώς στις αρχές και παραδόθηκε. Πρόκειται για έναν 23χρονο, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη.